Σε αυτό το σημείο να καλωσορίσουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων τον νέο Δήμαρχο Ήλιδας, τον κύριο Γιάννη Λιμπέρη. Κύριε Λιμπέρη, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Μία μεγάλη νίκη στο δεύτερο γύρο με ένα ποσοστό μεγαλύτερο του 57%. Ναι, ναι. Να μου πείτε αν το περιμένατε, να μου πείτε πώς νιώθετε που μετά από 5 χρόνια στην αντιπολίτευση ουσιαστικά το Σεπτέμβριο επιστρέφετε στο τιμόνι του Δήμου της Ήλιδας. Το συνέστημα, όπως καταλαβαίνετε, είναι έντονο. Η χαρά είναι μεγάλη και η ανακούφιση μετά από ένα εκλογικό αγώνα δύσκολο και έντονο. Η αγάπη του κόσμου που μετά από 20 χρόνια και ενώ είχα χάσει το 14 με εμπιστεύεται είναι, τι να πω, μεγάλο χρέος για μένα και μου δίνει πολλές ευθύνες για τη συνέχεια. Δεν μπόρεσα δηλαδή ούτε καθίσαμε να το πανηγυρίσουμε. Υποσχεθήκαμε πράγματα δυνατά. Νομίζουμε ότι ο κόσμος είναι μαζί μας. Πρέπει να σκεφτείτε ότι είναι 20 και 5 τα νομαρχιακά, 25 χρόνια. 25 χρόνια υπηρετείτε τον τόπο στην αυτοδιοίκηση. 25 χρόνια. Όταν λοιπόν μετά από 25 χρόνια εισπράττεις τέτοια αποδοχή και τέτοια εκτίμηση, καταλαβαίνεις ότι είναι βαρύ για σένα. Με όλη την εμπειρία που έχει συσσωρεύσει, να βοηθήσει τον τόπο σου. Έτσι, είναι πολύ μεγάλη ευθύνη. Είναι πολύ μεγάλη ευθύνη. Βέβαια. Είναι και το ποσοστό τέτοιο που φαντάζομαι ότι είναι ακόμη πιο βαριά αυτή η ευθύνη. Αυτό ήθελα να εκφράσω εδώ. Δεν είναι μόνο το ποσοστό των αμαλιαδητών, των ποινιωτών. Είναι και τα τηλεφωνήματα και τα συγχαρητήρια από όλη την Ηλία. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα μαζί με τους συναδέλφους μου να παλέψουμε τα μεγάλα θέματα της Ηλίας. Είτε αυτά είναι αυτοκινητόδρομος, είτε είναι ο ξεχασμένος σιδηρόδρομος, είτε είναι το φυσικό αέριο. Όλα αυτά τα μεγάλα θέματα πρέπει όλοι μαζί επιτέλους να τα δούμε σοβαρά και δυνατά, γιατί η Ηλία εμπέζεται πολλά χρόνια τώρα. Έτσι. Άρα, από εκεί και ύστερα βέβαια είναι η Αμαλιάδα, είναι η Πηνία, είναι η Ήλιδα, είναι ο Δήμος μας που επίσης έχει μεγάλα θέματα σε κρεμότητα, το νερό, το νοσοκομείο, τη σχολή γεωπονίας. Τα έχω πει και τα έχω εκθέσει αναλυτικά πάλι και πάλι στον προεκλογικό μου αγώνα. Αυτά δεν ήταν τους είπα. Αυτά είναι πρόσταγμα από όλους μας να τα λύσουμε άμεσα και γρήγορα. Έτσι, αυτές λοιπόν είναι οι προτεραιότητες. Αλλά είναι πολύ ενθαρρυντικό αυτό το οποίο αναφέρατε νωρίτερα, ότι ήδη έχετε μιλήσει με πολύ κόσμο και ανάμεσα σε αυτούς φαντάζομαι και νέοι δήμαρχοι που εξελέγησαν σε επίπεδο Ηλίας και έτσι μαζί έχετε ξεκινήσει μια προσπάθεια να υπάρχει και ο κοινός στόχος για τα μεγάλα του νομού. Εκεί λοιπόν πράγματι σας θέλουν συνοδοιπόρους και συνεργάτες όλοι οι πολίτες. Νομίζω το μέτωπό μας πρέπει να είναι δυνατό. Έχουμε έμπειρους δημάρχους, όπως είμαι εγώ και ο Σάτσης ο Μπαλιούκος. Έχουμε γιατρούς να θεραπεύσουν τα προβλήματα. Πολλοί γιατροί βγήκαν στην Ηλία. Έχουμε από όλα λοιπόν τώρα στο προσωπικό να δούμε όλοι μαζί πώς θα πάμε με ανοιχτό βλέμμα και ανοιχτό ορίζοντα για τον τόπο μας. Ήταν δύσκολα τα χαρακτηριστικά αυτού του προεκλογικού αγώνα, κύριε Λιμπέρη? Κοιτάξτε, είπα στη δήλωσή μου και το εννοώ ότι εγώ συμπορεύομαι και θα συμπορευτώ με όλους τους πολίτες, με την κοινωνία των πολιτών. Θα συμπορευτώ με όλους τους εκλεγμένους αντιπροσώπους τους, πλην ελαχίστων οι οποίοι έκαναν βρώμικο αγώνα, έδειξαν ένα πρόσωπο που πρέπει να το αποβάλουμε από την κοινωνία μας. Αυτή θα είναι απέναντί μου και σε αυτούς είμαι απέναντι πολλά χρόνια τώρα. Μάλιστα. Κύριε Λιμπέρη, φαντάζομαι ότι μέσα σε αυτή την 25ετή πορεία υπηρέτησης της τοπικής αυτοδιοίκησης, της αυτοδιοίκησης γενικότερα, της πολιτικής θα έλεγα εγώ, γιατί η πολιτική είναι πίσω από όλα αυτά, θέλω να μου πείτε αν έχετε αναζητήσει τις αιτίες ή αν θα το μοιραστείτε μαζί μας, γιατί είμαι σίγουρη ότι έχετε κάνει τον απολογισμό σας, την αυτοκριτική σας, που το 2014 ουσιαστικά σας στέρισαν τη χαρά να παραμείνετε στο τιμόνι του Δήμου της Ήλιδας. Ποτέ δεν φταίει ο κόσμος, το έχω πει. Ποτέ δεν πρέπει να δίνεις ευθύνες στο λαό για την ενδημιγορία του, αν πρώτα δεν κοιτάξεις εσύ τη συμπεριφορά τη δική σου. Εγώ λοιπόν ουσιαστικά το 2014 έδωσα τα δικαιώματα και αν θέλετε δεν έδωσα τις εξηγήσεις στον κόσμο, τις απαραίτητες, να προσλάβει όλες τις παραστάσεις και τις πληροφορίες για να αποφασίσει σωστά. Δεν αποφάσισε σωστά, εγώ έφταιγα, εγώ έκανα το λάθος. Ο κόσμος απλώς αποφάσισε σύμφωνα με αυτά τα οποία προσέλαβε. Το ίδιο θα γινόταν και τώρα, αν δεν δίναμε εμείς τον αγώνα, με την πληροφόρηση τη σωστή, με,
με την αλήθεια την πραγματική και όχι την ψευδή αλήθεια. Εν πάση περιπτώσει, με όλες αυτές τις πληροφορίες που ο κόσμος λαμβάνει σήμερα στη σύγχρονη εποχή για να μπορέσει να αποφασίσει σωστά. Άρα έχει πολύ πολύ μεγάλη σημασία και φαντάζομαι ότι το κρατάτε σοβαρή παρακαταθή και αυτό για την από εδώ και πέρα πορεία, η επικοινωνία με τον πολίτη. Βεβαίως. Ήταν το μεγάλο μου έλλειμμα τα προηγούμενα χρόνια. Γι' αυτό και σήμερα είμαι εδώ μαζί σας από την πρώτη μέρα για να πληροφορήσω τον κόσμο όπως εγώ νομίζω και όπως εγώ αντιλαμβάνομαι και εκείνος έχει την κρίση να κρίνει αυτά τα οποία θα λέμε και θα κάνουμε. Εμείς με χαρά θα βλέπουμε και θα παρακολουθούμε να γίνονται πραγματικότητα όλα αυτά στα οποία έχετε αναφερθεί και μέσα από το κανάλι μας και στις ομιλίες σας και στις προσωπικές επαφές με τους πολίτες του Δήμου σας και σίγουρα να δούμε να μπαίνουν αυτοί οι μεγάλοι στόχοι για την Ηλία, γιατί νομίζω ότι εσείς θα πρέπει να είστε πάντα μπροστά. Οι άνθρωποι που ο λαός έχει επιλέξει να τον εκπροσωπεί σε ένα Δήμο είναι αυτοί που μπορούν ουσιαστικά να οδηγήσουν τα πράγματα και σε ένα καλύτερο σημείο. Από εδώ σήμερα δίνω το λόγο μου σε όλους τους δημότες της Ήλιδας αλλά και της Ηλίας ότι θα δώσω τον καλύτερο εαυτό μου για να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους. Θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου όλους και αυτούς που πέτυχαν και αυτούς που δεν πέτυχαν. Έχουμε πετύχει όλοι ένα στόχο, ένα σκοπό. Πρέπει να παλέψουμε μαζί να τον υλοποιήσουμε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συμπολίτες μου και στην Αμαλιάδα και στην Ποινία, όπως είπα, για την αγάπη και τη μεγάλη εκτίμηση μετά από τόσα χρόνια που επιμένουν να μου δείχνουν. Και βέβαια θέλω να πω στους Ηλίους συνολικά την αγάπη μου, την εκτίμησή μου για τη συστράτευσή μας στα μεγάλα θέματά μας. Έτσι. Εκεί λοιπόν θα σας περιμένουμε και εμείς. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Λιμπέρη. Ευχαριστώ πολύ.